Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εχθές γιορτάσαμε την ημέρα της Ευρώπης, το τέλος του φασισμού, που δεν ήταν μόνο το τέλος του φασισμού. Ήταν και το τέλος σε ό,τι οδήγησε στο φασισμό. Την πείνα, τον πόλεμο, αυτό που οδήγησε στην προσφυγιά και στην καταράκωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι λαοί τότε αποφάσισαν ένα πράγμα, ότι για να μην ξαναυπάρξει πόλεμος, πρέπει να υπάρξει ισότητα των λαών μεταξύ τους, ισότητα μέσα στα ίδια τα κράτη. Ένα άλλο ρεύμα βέβαια είπε ότι πρέπει να γίνει μια Ευρώπη η οποία θα ελέγχει το μέλλον αυτής της περιοχής. Αυτά τα δύο νήματα που το καθένα ξεκίναγε από μακριά προπολεμικά, αυτά τα δύο νήματα συγκρούονταν και συγκρούονται μέχρι σήμερα. Με διαφορετικούς τρόπους, αλλά η ουσία είναι μία. Ισότητα των λαών μεταξύ τους, μη ισότητα και ανταγωνισμός και έλεγχος από κάποιες ισχυρές δυνάμεις. Αναρωτιόσαστε συνέχεια, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι της αξιωματικής και όχι μόνο αντιπολίτευσης, πώς κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την Ευρώπη να βγάλει ένα άλλο πρόσωπο. Πώς κατάφερε να έχει μία δικιά του πολιτική ή να τον αποδεχτεί η καγκελάριος Μέρκελ κλπ. Ως εξηγήσεις βρίσκεται είτε ότι πουλήσαμε τη Μακεδονία γι' αυτό μας έδωσε τις συντάξεις, είτε γιατί κάναμε αυτό, είτε γιατί κάναμε στροφή, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας εξηγήσω όμως με πολύ απλά λόγια τι ακριβώς έχει γίνει. Το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έγινε ένα σημαντικό πράγμα. Για πρώτη φορά μετά από τα χρόνια της κρίσης και μετά από πολλά χρόνια θα έλεγα, μία πολιτική δύναμη στην Ευρώπη υποχρέωσε κάποια κράτη να δουν αυτή την κοινωνία. Να δούνε και αυτό το λαό και όλους τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Να δούνε ότι αυτό που είχαν επιβάλει ως τη μόνη λύση και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, μπορεί να υπάρχει και με ένας άλλος δρόμος. Είδαν ότι οι Έλληνες δεν είναι οι τεμπέληδες του Νότου. Προσπαθήσαμε να φύγουν από αυτά τα στερεότυπα και να δουν ότι υπάρχει μια κοινωνία που υποφέρει από τις δικές τους νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διεκδικεί αυτά που δικαιούνται όλες οι κοινωνίες. Αυτό ήταν η πρώτη ρογμή και ήταν μια σημαντική ρογμή την οποία δεν θέλετε να δείτε. Και είναι σημαντική ρογμή γιατί για πρώτη φορά δεν μπαίχτηκαν μόνο στις Βρυξέλλες στα κλειστά δωμάτια και στα κλειστά σαλόνια οι πολιτικές, μπαίχτηκαν και στους δρόμους και στις γειτονιές και με τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Ο κύριος Βέμπερ προχτές, στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απάντησε αμέσως και άμεσα με μία φράση που είναι χαρακτηριστική αυτής της πολιτικής ομάδας και εσωτερικά σε κάθε κράτος και συνολικά στην Ευρώπη. Είπε ότι δεν θα πληρώνουν οι άλλοι λαοί τους Έλληνες, προσέχτε τις διατυπώσεις, και ότι εμείς δεν θα είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ασφάλισης για την ανεργία. Τι είπε με άλλα λόγια? Αυτό που λέει ο πιο σκληρός νεοφιλελευθερισμός στην Ευρώπη. Ανταγωνισμός των λαών μεταξύ τους. Αν είσαστε ανταγωνιστικοί έχει καλός, αν δεν είσαστε ανταγωνιστικοί να πάτε να πνιγείτε. Και δεύτερον και κυριότερον, δεν θέλουμε τίποτα που να εξασφαλίζει ισότητα όλων των ευρωπαϊκών λαών μεταξύ τους. Ανταγωνισμός δηλαδή η λέξη. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη μάχη που δόθηκε στην Ευρώπη ήταν ανάμεσα στην ισότητα και στον ανταγωνισμό. Και σε αυτή τη μάχη, η οποία δεν έληξε με την καλύτερη δυνατή επιτυχία για μας, έγινε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Και εγώ και από αυτό το βήμα και παντού θα το διεκδικώ πάντα.
κάποιες σοσιαλιστικές δυνάμεις ήταν υποχρεωμένες να ξαναγυρίσουν να δουν την κοινωνία, τις κοινωνίες τους. Κάποιες σοσιαλιστικές δυνάμεις ήταν υποχρεωμένες να ξανασυνομιλήσουν με την ιστορία και τις ρίζες τους. Και άρχισαν να αλλάζουν, να παίρνουν στροφή. Εκεί που είχαν ταυτιστεί και είχαν προδώσει τις κοινωνίες και την ίδια τους την ιστορία, υποχρεώθηκαν να κάνουν αυτές τη στροφή και όχι εμείς. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται τώρα, αρχίζει να φαίνεται τώρα πόσο σημαντικό ήτανε. Και κάποιες ακόμα και από δεξιές δυνάμεις, όταν είδαν το φάσμα του φασισμού να προχωράει με αυτόν τον τρόπο, να ανεβαίνει με αυτόν τον τρόπο, υποχρεώθηκαν να κάνουν ένα βήμα πίσω. Γιατί η πολιτική αυτό είναι. Δεν είναι κλειστά σαλόνια και ποιους έχουμε φίλους να μας χτυπάνε στην πλάτη και να κανονίζουμε οι φίλοι μεταξύ μας. Είναι τι γίνεται στο πεδίο της κοινωνίας και πού συγκρούονται ιδεολογικά και πολιτικά οι δυνάμεις. Αυτό υποχρεώσαμε στην Ευρώπη να γίνει. Ισότητα λοιπόν των λαών. Το δεύτερο, δημοκρατία ανάμεσα στους λαούς. Ό,τι λόγο έχουν οι Έλληνες, έχουν και οι Πορτογάλοι, έχουν και οι Ισπανοί, έχουν και οι Γάλλοι, έχουν όλοι οι άλλοι. Και αυτό επίσης ήταν δύσκολο. Γιατί κανένας δεν είχε αντιδράσει. Όχι, δεν είχε αντιδράσει. Δεν είχε πει ότι αυτά τα μνημόνια πάνω απ' όλα υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία της Ευρώπης με τον τρόπο που εφαρμόζονται, με τον τρόπο που εμπνέονται, γίνεται η έμπνευσή τους, η σύλληψή τους και με τον τρόπο που εφαρμόζονται. Γιατί εμείς έχουμε ένα πράγμα που δεν έχετε εσείς. Στην Ευρώπη δεν βλέπουμε μόνο τη Γαλλία του Λαμπερού Παρισιού. Στην Ευρώπη βλέπουμε τη Γαλλία των προαστίων της, των μη προνομιούχων γειτονιών της. Βλέπουμε το Παρίσι της Κομμούνας και του Μάη του 68. Στο Βέλγιο δεν βλέπουμε μόνο τις Βρυξέλλες των τεχνοκρατών. Βλέπουμε το Βέλγιο των ανθρακορίχων, από τους οποίους η ελληνική κοινότητα του Βελγίου στο μεγαλύτερο μέρος της είναι αυτή η ανθρακορίχη. Στη Γερμανία το ίδιο και σε όλες τις χώρες το ίδιο. Με αυτούς συνομιλούμε και με αυτούς θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τη δικιά μας κοινωνία. Με αυτούς τους λαούς, γιατί έχουν τα ίδια πάθη, τις ίδιες διεκδικήσεις και τα ίδια προβλήματα. Και όχι να βάζουμε σε ανταγωνισμούς τους λαούς μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, το να στηρίζει κάποιος τον κύριο Βέμπερ είναι ανοιχτή ομολογία για το τι ευρωπαϊκή πολιτική θέλουμε. Και αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες που γνώρισε η μεταπολεμική Ευρώπη. Γιατί όχι μόνο ο φασισμός παίζεται, αλλά και όλα αυτά που έχουν οδηγήσει στο φασισμό. Θα ήθελα να πω για αυτή την Ευρώπη στην οποία ανήκει και αυτή η κοινωνία, ανήκω σε ένα κομμάτι της αριστεράς που πάντα ήταν με την Ευρώπη, πάντα ήταν υπέρ της Ευρώπης, γιατί θεώρησε ότι είναι το γήπεδο της ιστορίας στο οποίο μπορούμε να παίξουμε και να συναντηθούμε με τους λαούς. Θα ήθελα λοιπόν, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά θέλω να συγκρατήσουμε αυτά τα δύο σημεία. Ισότητα και δημοκρατία. Και η μάχη είναι ανηλαιής. Η μάχη δεν τελειώνει ποτέ σε μία στιγμή. Στην ιστορία κρατάνε δεκαετίες αυτές οι μάχες. Το προοδευτικό, δημοκρατικό και αριστερό μέτωπο που δημιουργείται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι ζωτική σημασίας για την επιβίωση, την αξιοπρεπή επιβίωση των λαών και της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού, αλλά και όλων των λαών της Ευρώπης. Μην ψάχνετε λοιπόν να βρείτε σε συναλλαγές, σε κλειστά δωμάτια το τι έγινε. Ψάχτε να δείτε τι κινητοποίησε και τις ίδιες τις κοινωνίες της Ευρώπης και τις πολιτικές δυνάμεις, κυρίως τους σοσιαλιστές. Θέλω να φτάσω λίγο σε αυτά που υπόθηκαν αυτές τις μέρες, τα θλιβερά που υπόθηκαν. Είμαι υπέρ της πολιτικής αντιπαράθεσης, της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί η δημοκρατία αυτό είναι, ακόμα και με προσωπικές αναφορές. Δεν μπορώ όμως με τίποτα, παρά το γεγονός ότι ως χαρακτήρας και ως πρόσωπο, ως ψυχοσύνθεση, δεν είμαι της προσωπικής αντιπαράθεσης, είμαι της ιδεολογικής και πολιτικής. Παρόλα αυτά όμως,
το δέχομαι στον πολιτικό διάλογο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης προχτές αποκάλυψε αυτό, άκουσα διάφορους από εμάς να λένε ότι τους δημιούργησε έκπληξη. Εμένα τίποτα δεν μου δημιουργεί έκπληξη από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς το Γενάρη του 2015 δεν παρέδωσε όπως θα έπρεπε να κάνει, όπως απαιτούν οι θεσμοί, το θεσμικό μας πλαίσιο δεν παρέδωσε την εξουσία όπως θα έπρεπε να κάνει. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης προχτές ξεπέρασε κάτι, το είπε και ο κύριος Φίλης. Εντάξει ζωντανοί μεταξύ τους, να φαγωθούνε. Έχουνε και το περιθώριο της άμυνας. Το να κραδένει κανείς τους νεκρούς μέσα σε αυτή την αίθουσα, αυτό είναι κάτι που δείχνει πόσο το λούστρο του πολιτισμού, πόσο το λούστρο της ευπρέπειας είναι πάρα πολύ επιρρεπές να φύγει όταν κάποιος αισθάνεται ότι τα συμφέροντά του απειλούνται. Και αυτό είδαμε προχτές εδώ στη Βουλή και ελπίζω να μην επαναληφθεί. Ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του. Εμείς αυτή τη μάχη χρησιμοποιήσαμε πολιτικά και ιδεολογικά όπλα. Ακόμα και όταν το ύφος του Πολάκη, του ενός, του άλλου, τάραζε κάποιους, πολιτικά και ιδεολογικά ήταν τα όπλα. Δεν ήταν προσωπικής κατεδάφισης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ναι, κύριε Λοβέρδο, μην κουνάτε το κεφάλι σας, γιατί εγώ ήμουνα μέσα σε αυτή τη Βουλή όταν μία πρώην βουλευτής μας καταφέρθηκε σε βουλευτές των κομμάτων σας με αναξιοπρεπή τρόπο. Ήμουνα η πρώτη που σηκώθηκα και τη σταμάτησα. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν την πολιτική αντιπαράθεση από το φέρνω τους νεκρούς όπως μου υπαγορεύουν για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Είχατε υπολογίσει ότι η συνθήκη των Πρεσπών θα βουλιάξει το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Δεν έγινε έτσι και δεν έγινε για έναν απλό λόγο. Γιατί έγιναν, θα τα πει βέβαια, είναι ο κύριος Κοντζιάς ο οποίος τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά δεν έγινε για έναν απλό λόγο. Όλα έγιναν στο φως του ήλιου, κατάλαβε ο ελληνικός λαός ότι καμία Μακεδονία δεν πουλήθηκε, τίποτα δεν πουλήθηκε, απλώς φύγαμε από μια μεγάλη αδράνεια που στήχιζε σε αυτή τη χώρα. Για να έρθω στον κύριο Κουμουτσάκο που άρχισε να μας λέει τα διάφορα για την Τουρκία, δεν μας λέει τι θα έκανε, αλλά μας είπε τα διάφορα για την Τουρκία, η ερμηνεία μας. Και η πολιτική μας θέση και για την Τουρκία και για την περιοχή είναι απολύτως σωστή. Δεν μπορείς να έχεις μια τεράστια αναταραχή στη γειτονιά σου και εσύ να αφήνεις άλλη τα προβλήματα παντού και να έχεις ως πολιτική αυτό που είχες και στην Ευρώπη. Κλειστά σαλόνια με τον κουμπάρο και το φίλο να λύσω τα προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να κινητοποιούνται οι λαοί όταν λύνονται τα προβλήματα, ειδικά της εξωτερικής πολιτικής. Και με τις πρέσπες έγινε αυτό. Και δεν είναι ταυτοτικό πρόβλημα, αλλά εκεί είναι απλά μαθήματα διεθνούς δικαίου που δεν θέλω να τα δώσω από αυτό το βήμα της Βουλής. Το τι απέδειξε ότι η πολιτική μας και η ερμηνεία της ήταν σωστή, ήταν η απόφαση που πάρθηκε χτες από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Σύμπιο της Ρουμανίας. Και από τον Κύπριο Αναστασιάδη και από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά από όλους τους ηγέτες για τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, τα μαθήματα περί εξωτερικής πολιτικής, και δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη για την εθνική πολιτική μετά από τόσα χρόνια αδράνειας, πρέπει να σταματήσουν. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ένα πράγμα. Επειδή το Μάιο, 26 Μαΐου, παίζονται οι πιο κρίσιμες ευρωπαϊκές εκλογές. Θέλουμε να έχουμε ένα Βέμπερ και τις δυνάμεις που εκπροσωπούν ως ευρωπαϊκοί λαοί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για μένα. Θέλουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους λαούς. Θέλουμε τα στερεότυπα και αυτό το χυδαίο πόλεμο που γίνεται ανάμεσα στους λαούς μέσω κάποιων εφημερίδων και πολιτικών δυνάμεων με χαρακτηριστικά του τύπου οι τεμπέληδες ή έτσι ή αλλιώς, ή θέλουμε αυτούς τους λαούς να βρεθούν επιτέλους αλληλέγγυοι, να έχουμε ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας, ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, μηχανισμούς δηλαδή και θεσμούς οι οποίοι θα φέρουν τους λαούς για να διεκδικούν μαζί. Παίζεται.
αυτή τη μάχη εμείς θα δώσουμε. Δεν θα δώσουμε καμία άλλη μάχη. Ευχαριστώ. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από